Χθες ανακοινώσατε ότι οι πανελλαδικές θα γίνουν την 1η Ιουνίου. Το ανακοίνωσα χθες. Όχι, το έχουμε ανακοινώσει από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω γιατί βγήκε η είδηση. Όχι, με ρώτησαν πότε ξεκινάνε και τους είπα 1η Ιουνίου, ναι. Που είναι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί για πρώτη φορά στη χώρα βγάλαμε πρόγραμμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Τον Πρωθυπουργό τον ρωτήσατε. Λέτε από το κεφάλι μου να τα βγάζω αυτά. Α, και σας είπε ο Πρωθυπουργός 1η Ιουνίου θα πάτε κανονικά σε πανελλαδικές. Ο προγραμματισμός είναι μια βασική αρχή αυτής της κυβέρνησης από σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, λοιπόν, φυσικά και συζήτησα και με τον Πρωθυπουργό για τις ημερομηνίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Και παρουσιάσαμε το πλήρες πρόγραμμα, όχι μόνο για τις πανελλαδικές. Για το πότε αρχίζουν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία, πότε η κλήρωση στα πειραματικά σχολεία. Όλο το πλάνο όλης της σχολικής χρονιάς ανακοινώθηκε στο Σεπτέμβριο. Και δεν κάναμε μόνο αυτό, κάναμε και κάτι άλλο. Ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι εκπαιδευτικό το ζήτημα. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Επιτρέψτε όμως μια κουβέντα. Παρακαλώ. Νομοθετήσαμε την υποχρέωση για την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό είναι το σωστό. Για να μπορεί ο μαθητής να κάνει τον Ιούνιο, λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα έχουμε πανελλαδικές. 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουμε τελειώσει με τις εκλογές. Θα έχουμε τελειώσει τουλάχιστον με την πρώτη κάλπη. Μάλιστα. Δεν ξέρω κάτι. Οι εκλογές, ο Πρωθυπουργός είπε, θα γίνουν ή Απρίλιο ή Μάιο. Άμα γίνουν Απρίλιο, θα έχουμε τελειώσει. Άμα γίνουν Μάιο, ενδέχεται.